Εδώ στις επάλξεις της ενημέρωσης, η ενημερωτική ζώνη του Ιόνιον FM, ο Δημήτρης Κολόκας είναι στο μικρόφωνο, στην πρωινή Περίπολο. Να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, προεκλογικά πάντα τώρα. Συνεχίζει την προεκλογική του κίνηση από τη Μεσσηνία, αυτή τη φορά ο ακίνητος Θανάσης Πετράκος, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, στα Φιλιατρά με τους αγρότες, στη Μεσσήνη με τους παραγωγούς, με τα γνωστά βέβαια προβλήματα σε όλη την αγροτιά. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Πετράκο. Καλημέρα, κύριε Κολόκα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Να ξέρετε, από το σφιγμό που παίρνω από τους ακροατές, επειδή βγαίνετε και άλλοι βγαίνουν εδώ στην ενημερωτική ζώνη του σταθμού, οι ακροατές βλέπουν, κοιτάνε πρόσωπα. Αλήθεια το λέω. Μου λένε, έχουμε σημειώσει τον κύριο Πετράκο, το έχουν πει το όνομά σας, έχουμε σημειώσει τον κύριο Πετράκο, την κυρία Μαρούπα, καμία σχέση δεν έχετε, έτσι. Αλλά ο κόσμος δεν το βλέπει όπως το βλέπουν στενά τα πολιτικά πρόσωπα, το βλέπει κάπως διαφορετικά πλέον, έτσι, και δεν ξέρω, είναι μια εξέλιξη αυτή. Αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, γιατί ακριβώς στην Ευρωβουλή ψηφίζουμε ευρωβουλευτές, ανθρώπους δηλαδή που θα πάνε να υπερασπίσουν τα συμφέροντα της πατρίδας ή να μην τα υπερασπίσουν. Mm. Αλλά θεωρητικά λέμε ότι όλοι τα υπερασπίζουμε, τα συμφέροντα της πατρίδας και των ανθρώπων της. Mm. Λοιπόν, επομένως πρέπει, είναι μια θετική εξέλιξη αυτό, να δούμε ότι, να πούμε ότι ο κόσμος πλέον βλέπει, αν βλέπει ανθρώπους, βλέπει, ναι, για πρόσωπα, τους οποίους έχει, ναι, έχει εμπιστοσύνη. Γιατί αυτός που θα πάει πρέπει να του έχει εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Έτσι πρέπει. Βέβαια, εσείς είστε παλιός. Δεν είστε καινούριος. Σας γνωρίζει ο κόσμος, ούτως ή άλλως σας γνώριζε. Έτσι, πολύ παλιός. Τώρα, να δούμε. Είσαστε τώρα στη Μεσσηνία. Έτσι, την προηγούμενη φορά ήσασταν στην Αθήνα που μιλούσαμε. Ναι. Ναι, και όχι το είμαι, στη Μεσσηνία είμαι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα κι εγώ πια που τώρα είμαι στην Αθήνα και ετοιμάζομαι. Α, ξαναπήγατε Αθήνα, μάλιστα, μάλιστα. Βέβαια, γιατί χτες είχαμε την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση, προχτές την Κυριακή το βράδυ μιλούσα στο Χαλάνδρη, στην κεντρική συγκέντρωση μαζί με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Ναι. Τη Δευτέρα ήμουν στον Κορυνταλό. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, και τώρα να σας ρωτήσω και για την περιοχή μας, αλλά και για την πρωτεύουσα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, εσείς με το δικό σας το μάτι, βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο υπάρχει και είναι επικίνδυνο είναι, είναι η αποχή. Η αποχή. Ο κόσμος, ναι, επειδή. Ναι. Και κυρίως από τους ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν ή έχουν αγανακτήσει από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης, αντί να επιλέξουν να πάνε να ψηφίσουν και να καταψηφίσουν αυτές τις πολιτικές, επιλέγουν το δρόμο της αποχής, πολύ θεωρώντας ότι με αυτό το πράγμα κάνουν αντίσταση κατά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Είναι μεγάλο λάθος, ναι, με όλο το σεβασμό στον κάθε άνθρωπο και στην επιλογή του. Ενδεχομένως, κύριε Πετράκο, ενδεχομένως φτάσαν στο σημείο, δηλαδή ενδεχομένως έχουν περάσει και από άλλα στάδια για να φτάσουν σε αυτό το στάδιο. Γιατί το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο αυτή την τετραετία, έτσι. Είναι πολλά τα χρόνια. Όχι, αλλά βλέπουμε, κύριε Κολόκα, μου επιτρέπετε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία εμείς τη βιώσαμε μαζί με το Δουνουτού φυσικά, με τη μεγάλη οικονομική κρίση, την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008-2009, τη βιώσαμε από το 2010, να επιβάλλει 3 σιδηρόφρακτα μνημόνια διαπυρός και ροπάλου και μετά να συνεχίζει την ενισχυμένη εποπτεία μέχρι το 2060, και ενώ για να σώσει τις τράπεζες τους, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, οι οποίες ήταν εκτεθειμένες στα αμερικάνικα και σε ελληνικά ομόλογα, ναι, προτίμησαν τη λιτότητα στο Νότο και σκληρή, και την πιο σκληρή λιτότητα στους Έλληνες. Τους έχουμε γνωρίσει, δηλαδή. Κύριε Πετράκο, δεν είναι μόνο η λιτότητα που έχουμε υποστεί από όλη αυτή την ιστορία. Είναι ότι δώσαμε εθνική κυριαρχία και έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι, έτσι.
Δεν πρόλαβα να τα πω. Α, εντάξει, εντάξει. Δεν πολιτεύομαι εγώ, δεν πολιτεύομαι. Το τρίτο μνημόνιο και το τρίτο μνημόνιο, όπως πολύ σωστά είπανε, είπατε, επιβάλλανε στον παλιό μου σύντροφο, τον Αλέξη τον Τσίπρα, να υπογράψει την δημιουργία του υπερταμείου, την παραχώρηση δηλαδή στο υπερταμείο όλης της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια. Τραγικό. Τραγικό. Τραγικότερο δεν γίνεται και δεν ξέρω αν μπορεί να, αυτό, να ακυρωθεί κάποια στιγμή πριν περάσουν τα 99 χρόνια. Κεντροπιαστικό, ακριβώς. Ναι. Το δεύτερο, όμως βλέπουμε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από μια σκληρή πολιτική οικονομική λιτότητα, η οποία έχει και αυτή την πολιτική λιτότητα, την επέβαλε και στους άλλους λαούς, απλώς εμείς μας την επέβαλε, ήταν πιο καταθλιπτική με αποτέλεσμα. Ναι. Προσέξτε, να έρχονται οι Financial Times, ποιοι οι Financial Times, δηλαδή η ναυαρχίδα υποστήριξης του αμερικάνικου καπιταλισμού, και να γράφει πριν από ένα μήνα. Η μνημονιακή, προσέξτε σας, επιλέξει η μνημονιακή, βάζει εισαγωγικά μετά διάσωση, στη λέξη διάσωση βάζει εισαγωγικά, δηλαδή μιλώντας ότι είναι ηρωνικά το διάσωση. Η μνημονιακή διάσωση μετέτρεψε τους Έλληνες, τους δεύτερους φτωχότερους πολίτες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύντομα θα γίνουν οι πιο φτωχοί, καθότι θα τους περάσει και η Βουλγαρία. Αυτά κάναν τα μνημόνια και το παραδέχονται οι Financial Times, αλλά υπάρχει και το δεύτερο στοιχείο, την όλη λιτότητα στο χώρο στις χώρες του Νότου, με αποτέλεσμα προχθεσινά στοιχεία της Eurostat που μιλάει ότι ένας στους τέσσερους Ευρωπαίους πολίτες, δηλαδή 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες, είναι στα όρια της φτώχειας. Να, αυτή είναι η οικονομική τους πολιτική. Ναι. Για αυτή την οικονομική πολιτική ο κόσμος πρέπει να πάει και να καταψηφίσει αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ακόμα τρεις χειρότερη. Ναι. Έχει λεφτά για τον πόλεμο. Για τον πόλεμο, αυτό θα έλεγα, ακριβώς. Έχει, αντί να παίξει, όπως λέγανε οι ιδρυτές της, τι πάλε ποτέ ΕΟΚ, ότι θα γίνει η Ευρώπη παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας, διότι από εδώ έχουν ξεκινήσει δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και δεν πρέπει να υπάρξει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αντί αυτό, βλέπουμε τώρα να δίνει 100 δις στην Ουκρανία στο Ζελένσκι, αλλά προχτές τους αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί από άκρους άκρους όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούσαν αύξηση των χρημάτων της κοινή αγροτικής πολιτικής, δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ. Άρα είναι καθαρά θέμα πολιτικής. Ούτε αύξηση του κοινωνικού στο κοινωνικό ταμείο, όταν σας προείπα ότι οι ίδιοι έχουν, λένε ότι ένα στους τέσσερις είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Έχουμε και επιπλέον αυτή την ώρα αυτό που διαφημίζουν είναι ότι πρέπει η οικονομία να στρατιωτικοποιηθεί, και ο κύριος Μητσοτάκης ως πλασία της Ούρσουλα von der Leyen και των γερμανικών στρατιωτικών βιομηχανιών στέλνει το δεύτερη επιστολή που λέει πρέπει να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός στόλος. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να δουλέψουν οι γερμανικές και οι αμερικάνικες αντιεροπορικές βιομηχανίες. Και δεν πειράζει, ας μην δώσουμε φράγκο στον κοσμάκι, ας μην αυξήσουμε την κοινή αγροτική πολιτική, ας μην αυξήσουμε το κοινωνικό ταμείο, ας μην αυξήσουμε τις δαπάνες για τις μεταφορές, για τα θέματα, για οτιδήποτε. Λοιπόν, για απλά και μόνο να δουλέψουν οι στρατιωτικές βιομηχανίες. Όταν όμως η οικονομία μιας... Και όχι η δική μας, την οποία την έχει υποβαθμίσει. Θα μπορούσε να ήταν σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση, είχε και το χρόνο, έτσι, τουλάχιστον, μιας και έχουμε ανάγκη για πολλά λεφτά δηλαδή. Τώρα θα δίνουμε τα αυτά που αγοράζουμε, ας πούμε. Ακριβώς αύριο το πρωί στις 9.30, μια και μου το αναφέρετε, με τον συνάδελφό μου και με τον συνυποψήφιο μου, τον Νίκο το Θεοχαράκη, τον παλιό Γενικό Γραμματέα, που ήταν για 5 μήνες Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, επί Γιάννη Βαρουφάκη, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα επισκεφθούμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία στο σχηματάρι και θα μιλήσουμε με τους εργαζόμενους ακριβώς, γιατί όπως είπατε ξέρουμε ότι αντί να υπάρχουν κάποια χρήματα για κάτι, έστω να δουλέψει η αμυντική βιομηχανία. Αυτό ακριβώς, είναι ξεχαρβαλωμένο πλήρως το σύστημα. Τα έχουν δώσει στους Τσέχους. Στους Τσέχους, ναι, σε εταιρείες τσέχικες, ναι. Έχει υπογράψει. Αυτά θα μιλήσουμε, θα συνομιλήσουμε αύριο με τους εργαζόμενους
που θα πάνε στην ΕΑΔ και με το σωματείο τους. Παρόλα αυτά, ήταν... κύριε Πετράκο, πώς είναι δυνατόν στις δημοσκοπήσεις να βλέπουμε το Μητσοτάκη να είναι στο 33%? Δηλαδή είναι ένα αξιοφρενικό ποσοστό με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ο κόσμος. Καταρχάς, αποκλείεται να μην καταλαβαίνει, γιατί αν βγείτε στην περιφέρεια έξω, στην επαρχία, δεν υπάρχει ψυχή στα χωριά και στις πόλεις. Είναι όλοι μέσα στα σπίτια τους, δεν έχουν να κυκλοφορήσουν. Πώς δεν βγαίνουν, αναγκάζονται να το παραδεχτούν ακόμα και μερικοί και οι ίδιοι, ότι η ακρίβεια είναι, εντάξει, η ακρίβεια είναι μεγάλη, λένε. Και έστειλε και την πρώτη επιστολή, θυμάστε, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, πάλι, ναι, στην κυρία Ούρσουλα, ναι, για να της μιλήσει για την ακρίβεια, τι να κάνει. Εντάξει, υποκριτικά πράγματα, επικοινωνιακά είναι αυτά, του τα έχει πει και ο Αμερικάνος που τον πατρονάρει, ας πούμε, γιατί ακριβώς, ο ίδιος έβαλε πρόστιμο σε εταιρεία που πουλάγε φτηνά. Έτσι, ο ίδιος 750.000 πρόστιμο. Γιατί η ανταγωνίστρια της, όπως ξέρετε, μια και... Έτσι λένε, ναι, έτσι λένε. Με την καλή έννοια του όρου, ναι, είναι της γνωστής CVC, ναι, της νέας μεγάλης εθνικής μας εταιρείας, η οποία έχει πάρει τη ΔΕΗ, έχει πάρει τα ιατρικά κέντρα και στην οποία μέχρι προ 2-3 μηνών η κόρη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, ναι, της συγκεκριμένης εταιρείας. Ναι, για μια θέση τώρα θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα όμως. Και γιατί θυμάστε ότι όταν έγινε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, για να πάρει η CVC απαγορεύτηκε στο δημόσιο να κάνει πρόταση για εξαγορά. Όταν μπήκανε, είπαν πουλάμε το 10% των μετοχών της ΔΕΗ, αυτές που ήταν στο χρηματιστήριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του δημοσίου να πέσει από το 49 που ήταν από το 44 που ήταν στο 34. Λοιπόν, το δημόσιο απαγορεύτηκε να συμμετέχει γιατί είχε στηθεί η ιστορία με την γνωστή CVC να γίνει η μεγαλομέτοχος που να έχει ένα 10%, άρα να κουνάει τα πάντα, να λύνει και να δένει που λέμε η CVC. Μα αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά, λοιπόν, με συγχωρείτε, αν όλα αυτά είναι όπως τα λέτε. Τώρα ο Χρειά, βέβαια, μπροστά σε αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια, έτσι, το ένα μέτρο από τα 10 του Παγόβουνου. Ο Χρειά τώρα αυτό το πράγμα με τον Κασελάκη που ήρθε και ψάχνουν τώρα και έχουν πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Τώρα έχουμε, δηλαδή, τώρα συζητάμε τώρα. Με ρώτησε και ένα συναδελφός σας για το πόθεν έσχεσαι, τι λέω κλπ. Εγώ απάντησα, αυτό θα πω και τώρα, κύριε Κολόκα, σε εσάς, εμένα με ενδιαφέρει για το έσχεσαι των Ελλήνων, οι οποίοι το 85% δεν έχει ούτε ένα πεντοχίλιαρο στην τράπεζα. Το 85% των Ελλήνων καταθετών δεν έχει, ξαναλέω, ούτε ένα πεντοχίλιαρο, έχει κάτω από 5.000 στην τράπεζα. Γι' αυτό πρέπει να μοιάσει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε η μοναδική χώρα, και προκαλώ τον κύριο Μητσοτάκη, είμαστε η μοναδική, επειδή μιλάει για την ακρίβεια, είμαστε η μοναδική χώρα που ξέρετε πως διαμορφώνεται, έχει μέσα στα σούπερ μάρκετ. Και μέσα στα σούπερ μάρκετ δεν διαμορφώνεται την πραγματική αγορά, τιμή αγοράς, αλλά από την αρχική, στην αρχική τιμή πάντα, όταν πάει η χ εταιρεία που πουλάει καφέδες και λέει πάρε μια παλέτα καφέδες, εσύ, αλυσίδα χ, Βασιλόπουλος, ξέρω πώς λένε κλπ. Λοιπόν, πάρε 10 παλέτες. Λοιπόν, εκεί είναι γνωστό τη σπάση και σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γίνονται εκπτώσεις. Γίνεται μια έκπτωση γύρω στα 20, 25, 30% ανάλογα την εταιρεία. Λοιπόν, σε όλα τα κράτη του κόσμου γράφεται πάνω στην τιμή κτήσης ότι η αρχική τιμή του τιμολογίου, παραδείγματος χάρη για το κάθε φακελάκι καφέ των 175 γραμμαρίων είναι 1 ευρώ, αλλά γράφεται ότι το αγόρασε το σούπερ μάρκετ 80 λεπτά, γιατί του έγινε μια έκπτωση 20%. Άρα την τιμή πώλησης πρέπει να τη διαμορφώσει πάνω στο 80 λεπτά. Επί 20%, παραδείγματος χάρη, ποιο είναι το κέρδος του σούπερ μάρκετ, 2,8-16, να το πουλάει 96 λεπτά τον καφέ. Και όχι 1,25, άμα 1,20. Όμως, αν από τη στιγμή που γίνεται εδώ
το θέμα γίνεται ότι η τιμή που καθορίζει το σούπερ μάρκετ πάνω στην οποία βάζει το κέρδος του είναι η αρχική τιμή αγοράς χωρίς να αφαιρεθούν οι εκτόσεις. Ναι. Ότι έχουν γίνει, δεν υπολογίζονται εκτόσεις, προφανώς του βάζει ένα 20. Γιατί σου λέει, κύριε, το αγόρασα ένα, θα πουλήσω, θα κερδίσω 20%, άρα θα το πουλήσω ένα 20. Ναι, είναι το τρικάκι αλλά αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Αλλά δεν το αγόρασε ναι. ένα, το ναι. αγόρασε 80 λεπτά, ναι. για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Άρα το 20% του κέρδους του πρέπει να το βάλει πάνω στα 80 λεπτά. Λοιπόν, προκαλώ λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να νομοθετήσει αύριο, όπως έχουν νομοθετήσει όλες οι χώρες του κόσμου, υποχρεωτική αναγραφή των εκτόσεων πάνω στα τιμολόγια και πάνω σε αυτά να διαμορφώνονται. Να δείτε, θα πέσουν οι τιμές 30% στα σούπερ μάρκετ. Ο δεύτερος παράγοντας διαμόρφωση των τιμών είναι το τρομακτικό κόστος της στέγης στην Ελλάδα. Το 40% πάει του εργατικού μισθού, πάει στο λίκη. Ο τρίτος είναι το ρεύμα. Το ρεύμα. Και οι βενζίνες. Τα καύσιμα. Και το τέταρτο, και το τέταρτο είναι τα καύσιμα. Πρέπει να μιλήσουμε για αυτά. Τι γίνεται με το ρεύμα, πώς διαμορφώνεται η τιμή του ρεύματος. Λοιπόν, ωραία, την ιδιωτικοποίησαν την ενέργεια. Και υπάρχουν λοιπόν 5 ολιγάρχες. Ο κύριος Στάσης που εκπροσωπεί τη CDC, όπως είπαμε δηλαδή πάλι ποτέ δημόσια ΔΕΗ, ο κύριος Περιστέρης, ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο κύριος Λάτσης, έτσι, και ο κύριος Μητυλινέος. Αυτοί είναι οι 5 που έχουν τις μονάδες παραγωγής ρεύματος στην Ελλάδα. Λοιπόν, πώς. Στον οποιοσδήποτε επιχειρηματίας, οποιοσδήποτε, ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, πώς δουλεύει από το ένας που φτιάχνει ντουλάπια. Τι κάνει, λέει, τόσο είναι η τιμή αγοράς, αγόρασα τα ξύλα τόσο, τόσο είναι η δουλειά μου, τόσο είναι πρέπει να κερδίσω, λοιπόν, διαμορφώνει την τιμή του με βάση το κόστος παραγωγής, έτσι δεν είναι, το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος. Στο ρεύμα πώς διαμορφώνει το χρηματιστήριο ενέργειας που έφτιαξε ο κ. Χατζηδάκης. Το έκανε ο κ. Τσίπρας. Και είχε θεσμοθετήσει ο κ. Τσίπρας. Ναι, και το ολοκλήρωσε. Λοιπόν, έβαλε ο κ. Χατζηδάκης το έκανε 100-0, δηλαδή έβαλε και το 100% της ενέργειας, ενώ οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν όλοι, λίγες έχουν το 100% της ενέργειας να περνάει μέτρο το χρηματιστήριο. Τι έκαναν λοιπόν, πώς διαμορφώνονται οι τιμές από την τιμή που δίνει ο τελευταίος. Σήμερα, επειδή έχουμε ζέστη και θα δουλέψουν και κλιματιστικά, η κατανάλωση θα είναι περίπου στα 6.500 μεγαβάτ. Η παραγωγή, τι κάνουν οι 5 ολιγάρχες, παράγουν ας πούμε 5.800. Τρέχει ο ΑΔΜΙΕ και τους λέει, ρε παιδιά, θα έχουμε blackout. Ποιος θα δώσει, πρέπει να βάλετε να δουλέψει. Να δουλέψει καμιά μονάδα φυσικού αερίου, επειδή αυτές είναι γρήγορες. Ναι. Λοιπόν, κάνε δύο κόλπα. Λένε, πρώτον, ωραία, θα τη βάλω να δουλέψει, αλλά ξέρεις τώρα τι θα ξεκινήσει, τώρα δεν λοιπά. Δεν γίνεται, η τιμή που θα σου δώσω είναι 216. 216, αυτή είναι η σημερινή τιμή, δεν τη λέω ότι πια. Στα άλλα κράτη όμως δεν είναι αυτές οι τιμές, κύριε Πετράκο, δεν είναι αυτές οι τιμές. Λοιπόν, οπότε προσέξτε. Στη 216 δεν παίρνουν μόνο όμως ο Χ από τους 5 που έδωσε τα τελευταία 500 μεγαβάτ για να μην πάθει blackout το σύστημα. Με 216 πληρώνονται όλοι. Και για να μην πέσουν οι τιμές από τα ηλιακά, γιατί σήμερα έχει ζέστη, το μεσημέρι κλείνουν τα ηλιακά, να μην μπαίνουν στο σύστημα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω, αυτά τώρα... Υπεύθυνη καταγγελία. Και ο τέταρτος παράγοντας είναι τα υγρά καύσιμα, όπως είπατε. Τα υγρά καύσιμα έχουν δύο πλευρές. Πρώτον, τον υπερβολικό φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχει μείνει από την εποχή των μνημονίων και δεν πέφτει με τίποτα, παρότι μας είπαν ότι βγήκαμε τα μνημόνια. Ο μεγαλύτερος ειδικός φόρος και ο δεύτερος, ο υψηλός ΦΠΑ, που ειδικός φόρος και ΦΠΑ είναι το 55% της τιμής του λίτρου της βενζίνης που παίρνουμε και το 45% είναι το ειδμή του καυσίμου. Λοιπόν, άρα λοιπόν το πρώτο πρέπει να πέσει άμεσα ο ειδικός φόρος, να μειωθεί δραστικά ο ειδικός φόρος στο ΦΠΑ. Δεύτερον, για την τιμή του καυσίμου, τα διηγηστήρια μονομερός, ο κύριος Λάτσος και ο κύριος Βαρδινογέννης αποφάσισαν με πρόσχημα τον κορονοϊό, τον Ιούλιο του 2021, το περιθώριο κέρδος διήγησης από 8 δολάρια που ήταν το βαρέλι από το 1974 μέχρι το 2021, έτσι δουλεύαν τα διηγηστήρια, με 8 δολάρια περιθώριο κέρδος το βαρέλι διήγηση. Ναι. 190 εκατομμύρια βαρέλια λύζουν το χρόνο τα δύο ελληνικά διηγηστήρια, τα δύο διηγηστήρια
το, που είναι στην Ελλάδα, οι ελληνικά. Ναι, λοιπόν, ναι, σωστά. Είμαστε και ακριβώς. το πήγαν τότε 25 δολάρια. Τώρα για να δείξουν καλή θέληση, το κατέβασαν στα 20. Άμα ρωτήσεις το Μητσοτάκη θα πει πέσανε. Ναι, πέσανε, αλλά πού πέσανε, από τα 8 είναι στα 20. Mm. Από τα 8 είναι στα 20 και κορονοϊό δεν έχουμε τώρα. Δεν υπάρχει lockdown. Mm. Η οικονομία δουλεύει. Άρα για ποιο λόγο πρέπει να είναι 20 δολάρια το περιθώριο κέρδους των δινηστήριων, καταλαβαίνετε, και δεν τους φορολογείτε. Έχετε καθίσει και έχετε αναλύσει τις κλοπές που γίνονται σε βάρος του ελληνικού λαού σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια. Και ο ΦΠΑ, και συνολικά ο ΦΠΑ του, και τελευταίο είναι ο μεγάλος ΦΠΑ, δηλαδή τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Εμείς λέμε μηδενισμό του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και δραστική μείωση στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Και φυσικά αυτόματη μορυθμική αναπροσαρμογή σε μισθούς και συντάξεις. Γιατί αν δεν επανέλθει η ΑΠΑ, δεν γίνεται ο κόσμος σε 15 και 20 μέρες του φτάνει ο μισθός, η σύνταξή του ή το εισόδημά του, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, να επιβιώσει. Και ο ελεύθερος επαγγελματίας τώρα, προσέξτε, θα πληρώσει. Έχουνε προσφύγει, δηλαδή, έχουνε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή τα καφενεδάκια στα χωριά και στα Μην μιλάμε για απίστευτη ληστεία, έτσι. Θα γίνει ληστεία, θα πληρώσουν διπλάσιο φόρο. Θα κλείσουν για να μείνουν μόνο οι αλυσίδες. Δεν θα μπορούν να πάνε τα γεροντάκια στα χωριά. Δεν θα είναι πάνω από τρεις, όπως έλεγε και ο Θεοφιλογιαννάκος. Ποιος το έλεγε αυτό, ότι όχι πάνω από τρεις. Με άλλο τρόπο βέβαια, έτσι, χωρίς διαταγή. Ακριβώς, τώρα θα είναι με διαταγή που θα έχει μπει από στην τσέπη. Δεν έχεις φράγκο, δεν έχεις καμία παροχή, δεν έχεις γιατρό. Ακριβώς αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση τόσα χρόνια μετά. Τι να πει κανείς. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό ο κόσμος, κύριε Κολόκα, εμείς λέμε ότι πρέπει να σκεφτεί μεθαύριο να ψηφίσει ανθρώπους που έχουν δώσει δείγματα γραφής ότι με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτή τη κυβέρνηση δεν διστάζουν να συγκρουστούν. Να συγκρουστούν. Έχουν δώσει δείγματα γραφής ότι είναι και ανυπότακτοι και ανυπάκουοι. Σωστά. Και ότι είμαστε ανυπότακτοι και ανυπάκουοι, το μας το επιβεβαίωσαν και οι Γερμανοί, οι οποίοι είπαν ότι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης απαγορεύεται να μπει στη Γερμανία. Έγινε και αυτό, στη Δημοκρατική Γερμανία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Απαγορεύεται να μπει στη Γερμανία. Άρα λοιπόν, γιατί το είπαν αυτό, γιατί μας φοβούνται, έστω και ακόμα και είμαστε εκτός Βουλής, και δείχνουν και λένε, και ουσιαστικά είπαν οι Γερμανοί με αυτή τους την απόφαση, ότι αυτούς δεν τους θέλουμε. Έλληνες, προσέξτε, μην τους ψηφίσετε, αυτούς δεν τους θέλουμε να είναι στην Ευρωβουλή, γιατί αυτοί μας έχουν βγάλει γλώσσα την εποχή των μνημονίων. Δεν υποτάχθηκαν. Εμείς λοιπόν καλούμε τον ελληνικό λαό, όταν οι Γερμανοί σου λένε όχι, επειδή οι Γερμανοί δεν είναι φίλοι μας και το έχουν αποδείξει δεδομένο σε όλη τη μακραίων ιστορία. Έτσι, λοιπόν, όταν είναι και φίλοι με τον εχθρό μας, εκτός των άλλων. Λοιπόν, όταν οι Γερμανοί λένε όχι, ελληνικέ λαέ πέσανε και ψήφισε Ενωτική Πρωτοβουλία Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Ενωτική Πρωτοβουλία Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά στο ψηφοδέλτιο. Γιατί εμάς μας ξέρεις, αφήσαμε θέσεις και αξιώματα. Ναι. Να υπερασπίσουμε αρχές, αξίες και τα συμφέροντα της χώρας, γιατί δεν θέλαμε να ξεπουλήσουμε την πατρίδα μας 99 χρόνια. Ο Θανάσης Πετράκος δεν υπέγραψε να ξεπουληθεί η Ελλάδα για 99 γνωστό, χρόνια. Γνωστό. Δεν υπέγραψε μνημόνια. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, κύριε Πετράκο. Και εσείς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.